Ήρθε λοιπόν η στιγμή να συνδεθούμε για μία ακόμη φορά με την Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου, η οποία μας δίνει έτσι συμβουλευτικές αστρολογικές προβλέψεις και για τα 12 ζώδια. Και σήμερα θα έχουμε και έτσι ένα bonus extra με κάποιες κάρτες που θα τραβήξουμε και θα δώσουμε συμβουλές για το κάθε ζώδιο. Θα μας τα πει όμως πολύ καλύτερα η ίδια η Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου. Μαρινάκι μου, καλησπέρα. Από το... Τι κάνετε από Αθήνα, πώς είστε? Ζωζάνη, την αγαπημένη μου. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός έχει φτιάξει. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς δεν έχουμε κοντινές παραλίες για να ξεχυθούμε. Θέλουμε, θα πάμε στα βουνά. Θα πάρουμε που λέμε τα βουνά. Έτσι. Θα μείνουμε λοιπόν. Θα ήθελα να ήμουν εκεί και ας πηγαίναμε βόλτα στα πολύ ωραία μέρη που έχετε εκεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Σε περιμένω με την πρώτη ευκαιρία. Α, τι καλά, τι καλά. Θέλω να έρθω. Ναι, χθες λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για τα ζωδιάκια μας, για την εβδομάδα που μας έρχεται, που είναι ένα μεσοδιάστημα, να το πούμε καλά. Και είχαμε την έκλειψη, έχουμε την έκλειψη. Χθες, Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Και την άλλη έχουμε την ηλιακή έκλειψη, που έχουμε ένα μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας, ας πούμε, πιο ήρεμης, να το πούμε έτσι. Εμένα, Μαρινάκι μου, έχω να σου πω πως τα της εκλείψεως με πιάσαν όλα. Έμεινα χωρίς αυτοκίνητο ξαφνικά. Μου λέγες εσύ, πρόσεχε, έξτρα έξοδα έρχονται. Εντάξει, αλλά κρατάμε την αισιοδοξία μας και το χαμόγελό μας, όπως και πάλι μου είπες ότι πρέπει να κάνουμε. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε ζώδιο-ζώδιο για να μπορέσουμε μετά... Ζώδιο-ζώδιο και θα πούμε και καρτούλες από το Earth Wisdom, συμβουλές, Oracle Tarot, τα λέω εγώ, και έτσι λέγονται δηλαδή. Και στο τέλος θα πούμε και μια πολύ όμορφη συνταγούλα, γιατί θέλουμε να είμαστε όμορφες και ενημερωμένες. Τέλεια. Πες μου πριν ξεκινήσουμε αυτές οι κάρτες, οι Oracle Tarot, τι ακριβώς είναι και πώς ακριβώς θα τραβήξεις εσύ... Ναι. Είναι το Earth Wisdom, δηλαδή ουσιαστικά τα Oracle δεν είναι ακριβώς ταρό με την έννοια των ταρό. Είναι ότι πρέπει να έχεις και ένα intuition, δηλαδή βλέπεις μια κάρτα και κατά κάποιο τρόπο είναι μια συμβουλή που σου έρχεται έτσι, ας πούμε, από το σύμπαν και από την κάρτα. Άρα τυχαία. Επί της ευκαιρίας. Τυχαία θα κάνεις την επιλογή της κάρτας. Ναι, θα κόβω εκείνη την ώρα και τυχαία θα δίνει και μια συμβουλή επιπλέον. Και μετά έχουμε τον bonus της ομορφιάς, όπως πάντα. Τέλεια, πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, να πω ότι όσοι θέλουν να με βρούνε, θα με βρούνε και στα social media, και στο Facebook και στο κανάλι μου στο YouTube, που ανεβάζω πολύ συχνά βίντεο ομορφιάς και με τις κάρτες. Οπότε, αρχίζω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το μεσοδιάστημα που είχαμε την έκλειψη την σεληνιακή, έχουμε την έκλειψη την ηλιακή, ενεργειακά φορτισμένο διάστημα, ας το πούμε, λόγω της ηλικιακής έκλειψης που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, μία προσοχή θα την έχουμε γενικά αυτό το μήνα. Για να μην αναφέρω γενικά και το καλοκαίρι, ας πούμε ότι αυτό το μήνα και αυτή την εβδομάδα θα είναι λίγο περίεργος, γιατί αρχίζουν πράγματα αυτόν τον Ιούνιο, αρχίζουν καινούργια πράγματα. Σαν να τελειώσαμε με τον Μάιο, αν το πάρουμε αριθμολογικά, αλλά να μην τον μπερδεύουμε, αρχίζουν πράγματα. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι πολύ άσχημη αυτή η εβδομάδα, προσοχή χρειάζεται μόνο, υποτονικό το κλίμα, σαν να μην έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα. Σαν να είμαστε λίγο πεσμένοι ψυχολογικά. Βέβαια έχουμε τους φόβους μας, το άγχος για τις δουλειές, τις ανασφαλιές μας σε γενικές γραμμές. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μείνει και όχι μόνο μέσα στην καραντίνα, αλλά έχουμε μια τάση να θέλουμε και λίγο να το ρίξουμε έξω, να βγούμε έξω. Και βέβαια βοηθάει και ο καιρός εδώ της Ελλάδας, και αυτό είναι καλό, γιατί μας βοηθάει και να έχουμε βιταμίνη D, που σε γενικές γραμμές έχουμε και έλλειψη πάρα πολλοί άνθρωποι, και να μας φτιάξει και λίγο και την διάθεση. Έχουμε έναν Άρη στους Ιχθύς που μας κάνει ρομαντικούς και ευαίσθητους κατά κάποιον τρόπο. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και πάμε στους κριούς μας, που αυτή την εβδομάδα τα πράγματα σε γενικές γραμμές και για το πρώτο δεκαήμερο είναι σχετικά καλά. Υπάρχει μια επικοινωνιακή
κοινωνικότητα, περνάνε καλά, υπάρχουν επιστροφές. Επιστροφές σε πρώην και σε φιλικά πρόσωπα και σε συναισθηματικά, πρώην από ίσως από επαγγελματικές, από επαγγελματικά. Γενικά αυτή η εβδομάδα είναι, δεν είναι άσχημη για όλο τον νεκριό. Υπάρχουν θετικά μεσοδιαστήματα, υπάρχουν ξεκούραση σε γενικές γραμμές, θα έλεγα, και να προσπαθήσουν να ξεκουραστούν, γιατί είναι και ένα ζώδιο που έτσι ανεβάζει εύκολα ρυθμούς και εντάσεις. Οπότε καλό θα είναι, αν θέλουν και να ξεκουραστούν και το έχουν ανάγκη, να ξεκουραστούν. Επίσης θα πω ότι προσοχή σε κάποια μυστικά που λέτε ή που κρατάτε εσείς από διάφορα συγγενικά σας πρόσωπα, μην βγουν στην επιφάνεια και έτσι υπάρχουν εντάσεις και τσακωμοί είτε από αδέλφια, συγγενείς, προσοχή στις κρυφές επικοινωνίες που μπορεί να έχετε και βέβαια και στο ψυχολογικό μας, έτσι, στη ψυχική μας υγεία. Και με ήρεμο τρόπο να πω ότι να πάνε τα πράγματα εκεί που τα θέλετε και όχι με έντονο και έτσι επεισοδιακό τρόπο. Τέλεια. Τώρα θα τραβήξουμε κάρτα για τους κρυούς. Αμέ. Ωραία. Και ευτυχώς που το πήρες. Πάμε. Λοιπόν. Μουσική αγωνίας. Δεν έχουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, βγήκε το clarity. Που σημαίνει ότι εδώ πέρα το clarity σημαίνει ότι σαν να έχεις μια διαφάνεια. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, προσπάθησε να μην κρατάς και να μην έχεις μυστικά γιατί μπορεί να φανούν και να είναι χαμός. Οπότε το clarity λέει, έχει μια διαφάνεια στην επικοινωνία σου, στην ζωή σου, οπότε αυτό θα σε βοηθήσει σε όλους τους άλλους τομείς. Δηλαδή να μην έχεις παρατράγουδα, να το πω έτσι. Πάμε στα ταυράκια, πάμε στο ζώδιό μου να δούμε τι έχουμε. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, οι ταύροι τώρα, πάλι στα οικονομικά. Πάλι θα πω οικονομικές δαπάνες προσοχή. Όχι δάνεια, δεν πουλάμε, δεν αγοράζουμε, δεν κάνουμε σπατάλες. Επίσης δεν απογοητευόμαστε αν κάποιος έχει νεύρα και μας πει κάτι στο φιλικό μας περιβάλλον. Δεν απογοητευόμαστε, το διαχειριζόμαστε. Εντάξει, δεν... ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Χρειάζεται μία διπλωματία. Επίσης να προσέξουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτές τις παρεξηγήσεις σε πρόσωπα του επαγγελματικού τους... περιβάλλοντος, είτε είναι πιο πάνω στην ηγεσία, είτε είναι πιο κάτω. Γενικά υπάρχουν έτσι μια τάση για παρεξηγήσεις. Επίσης, να προσέξουν κάποιες ανατροπές που μπορεί να συμβαίνουν και την προσαρμοστικότητά τους. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι και είναι, ας πούμε, ξαφνικό, να προσέξουν να προσαρμοστούν στη φάση, αντί να τη δουν... από την αρνητική της πλευρά. Να πούνε την προσαρμοστική. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Όχι να το δουν μόνο θεατικά, δεν τρέχει τίποτα. Απλώς προσαρμοζόμαστε και το βλέπουμε διπλωματικά το όλο θέμα. Εντάξει. Θα τραβήξουμε. Καρτούλα. Ναι. Καρτούλα τώρα. Λοιπόν. Τι θα μας δώσει. Έχεις το divine love. Λοιπόν, το divine love σημαίνει ότι έχεις προστασία. Προστασία η ταύρη, μια και σε ταύρος το λέω εγώ, έχετε την προστασία του σύμπαντος και με αγάπη. Έχεις το divine love, να το πω έτσι, δηλαδή είναι σαν να εσύ κάνεις πράγματα και τι σου δουλεύει που λέμε. Α, τέλεια, το χρειάζομαι, το χρειαζόμαστε. Ωραία δεν είναι, ωραίο παιχνιδάκι αυτό, μου αρέσει, εγώ λατρεύω τις oracle cards. Ναι. Και μου αρέσει και να το κάνω και αυτό περισσότερο. Πάμε διδυμάκια. Στα διδυμάκια μας. Λοιπόν, οι δίδυμοι νέα ξεκινήματα. Είχατε και στον άξονά σας την περασμένη, τη χθεσινή την άξονα σε δίδυμο στο Ξώτη. Αν και ήταν στην 15η μοίρα και 34 του το Ξώτη, είναι ο άξονά σας που έγινε η σεληνιακή έκλειψη. Νέα ξεκινήματα. Αλλαγές στη ζωή σας. Βέβαια υπάρχει μια ρευστότητα. Θέλετε να αλλάξετε, θέλετε να κάνετε, θέλετε εκείνο, θέλετε το άλλο. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί και αυτό να είναι λίγο πιο ρευστό, να μην είναι σταθερό. Δηλαδή το θέλω τώρα να γίνει, αλλά δεν γίνεται.
Προσοχή λοιπόν σε αυτή την ρευστότητα, μην αποθαρρύνεστε. Mm-hmm. Κάντε το, δηλαδή προσπαθήστε λιγάκι, να μην το, αν δεν το κάνετε τώρα την άλλη εβδομάδα, δηλαδή ξαναπροσπαθήστε το. Γενικά υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Θέλετε να αλλάξετε πράγματα, αλλά σας γιώνει η πραγματικότητα. Επιστροφή λοιπόν στην πραγματικότητα, γιατί αυτό μας λέει γενικά ο καιρός. Έχετε όμως στήριξη και αγάπη από τους άλλους γύρω σας, που είναι συγγενείς, φίλοι, ο σύντροφός σας. Επίσης, προς το τέλος της εβδομάδας, που μας έρχεται δηλαδή αυτή την εβδομάδα, προς το τέλος της, εκεί μόνο θα έχετε μία προσοχή στο να μην κάνετε νέα ξεκινήματα. Ενώ η εβδομάδα ξεκινάει με όρεξη και με νέα ξεκινήματα που θέλουμε να γίνουν, οι δίδυμοι, εκεί προς το τέλος της εβδομάδας κάπου μας τα μπουρδουκλώνει και είναι καλύτερο να το αφήσουμε για αργότερα αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, και να τραβήξουμε και μία καρτούλα. Καλό θέλω για τους δίδυμους. Έχω μαμά δίδυμο. Τι έχει? Okay. Λοιπόν, divine protection, παιδιά, έχουμε προστασία. Λοιπόν, έχουμε προστασία από το σύμπαν. Οι δίδυμοι έχετε προστασία από το σύμπαν. Ό,τι και να κάνετε, μπορείτε να λέτε και μία προσευχή, ένα μάντρα, όπως το λέω εγώ. Γιατί πραγματικά το σύμπαν σας προστατεύει, και να λέτε και ένα ευχαριστώ στο Θεό ή όπου πιστεύουμε. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με τους καρκίνους μας. Λοιπόν, ειδήσεις, μηνύματα πάνε και έρχονται σε γενικές γραμμές. Παίρνετε, στέλνετε. Όλα αυτά όμως θέλουν λίγο τσεκάρισμα, και να πω και ένα δίπλο τσεκάρισμα. Γιατί υπάρχει πολλή κινητικότητα στο λόγο και από εσάς και από τους άλλους. Αρκεί αυτά που λέγονται να είναι σοβαρά. Οπότε θα το τσεκάρετε, μην ακούσετε τίποτα και εσείς τα πάρετε στο κρανίο που λέμε, και δεν είναι όμως αυτό που νομίζετε, είναι κάτι άλλο. Οπότε θα το ξανακοιτάξετε και θα το διπλοτσεκάρετε αν αυτό είναι πραγματικά ή είναι μία τσιχλόφουσκα, να το πω έτσι. Προσοχή πάντα στα οικονομικά, γιατί μπορεί να έχετε απώλειες, και στα επαγγελματικά θέλουμε διπλοτσεκάρισμα. Καρίσματα, γιατί μπορούν να μας πούνε κάτι και να μας πούνε σαν συμβουλή κάποιος κάτι, να το ακούσουμε και να μην μας βγει. Οπότε να έχουμε απώλεια χρημάτων. Γι' αυτό ας ρωτήσουμε και ας πάρουμε γνώμες από ειδικούς, και από 2 και 3 ειδικούς, αν θέλουμε ειδικά οι επαγγελματίες να κάνουν μία αλλαγή ή να επενδύσουν, παρόλο που δεν είναι πολύ καλές οι επενδύσεις σε αυτόν τον καιρό. Αλλά καλό θα είναι να ρωτήσετε τους κατάλληλους ανθρώπους, παρά να ακούσετε κάτι που θα σας πει ένας φίλος ή ένας που υποτίθεται ότι θα ξέρει. Για να μην έχετε και τις απώλειες, αυτό εννοώ. Επίσης, προς το τέλος της εβδομάδας, σε προσοχή στις μετακινήσεις, σε κάποιες μετακινήσεις που μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο, που μπορεί να είναι ξέρω εγώ κάτι ή ένα άλλο, θέλω να πω και το πώς οδηγείτε, και αν το αυτοκίνητο είναι σε καλή κατάσταση, και αν το πρόγραμμα σας βγαίνει, και. Γενικά, μία προσοχή και μία παραπάνω, να το πω... Εγρήγορση. Ναι, κάπως να το βάλουμε έτσι, ότι να το προσέξουμε. Okay. Να το προσέξουμε, ένα διπλό τσεκάρισμα που λέγαμε και παραπάνω, σε γενικές γραμμές. Ωραία. Λοιπόν, να τραβήξουμε και μία καρτούλα. Ναι. Boundaries, όρια. Εδώ οι καρκίνοι πρέπει να βάλουν τα όρια. Είναι αυτό που λέμε, ότι ακούνε πολλά, λέγονται πολλά, τους λένε πολλά και στα συμβουλές ακούνε πολλά. Οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή ίσως να ξεφύγουν και ή να τα πιστεύουν όλα. Απλώς εδώ σου λέει βάλτε όρια. Βάλτε όρια στη ζωή σας, βάλτε όρια στην επαγγελματική σας ζωή, βάλτε όρια σε κάποιους ανθρώπους που νομίζω ότι τους έχετε αφήσει να παίρνουν το ρόλο για σας. Μάλιστα. Να μιλάνε για σας, αντί για σας. Για να συνεχίσουμε. Πάμε στα λιοντάρια. Λοιπόν, λιονταράκια, είναι, ναι. Τα λιονταράκια μας είναι σε μία φάση που πιέζονται αρκετά, γιατί έχουν και τον ουρανό στις πρώτες μοίρες. Γενικά όλα τα σταθερά έχουν τον ουρανό που είναι στον Ταύρο στις πρώτες μοίρες, οπότε μια πίεση θα υπάρχει, και είναι και μια πιεστική έτσι εβδομάδα.
θα νιώσουν ότι δεν έχουν την ανάλογη στήριξη που θα θέλανε να έχουν στην ζωή τους για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Και αυτό λιγάκι μπορεί να τους αποδιοργανώνει. Προς το τέλος τώρα της εβδομάδας, στην καθημερινότητά τους να προσέξουν, να μην έχουν ψηλό μικρό ατυχηματάκια μέσα στο σπίτι, από εδώ, από εκεί, δηλαδή όχι τίποτα σοβαρό, απλώς ξέρεις τώρα, με μικροπράγματα, αλλά που σου χαλάνε την διάθεση. Επίσης προσοχή σε οικονομικές διαδικασίες που μπορεί να γίνουν λάθη. Γι' αυτό θα πρέπει δηλαδή να, αν δεν είστε σίγουροι, πάρα πολύ σίγουροι για αυτό που θέλετε να κάνετε στα οικονομικά, μην το κάνετε γιατί μπορεί να κάνετε λάθη και μετά άντε να τα μαζέψετε, που λέμε. Ναι. Τα ματιάσαμε τα λιονταράκια. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν τραβάνε τίποτα και τώρα λίγο δεν τους βλέπω καλά. Για να τραβήξουμε όμως και μια κάρτα. Κοιτάζει, μία έτσι, μία έτσι. Λοιπόν, πάμε και σε μια καρτούλα. Έχουμε εδώ πέρα το awareness. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πρέπει, είναι αυτό, είναι η αφύπνιση. Να αφυπνιστούν περισσότερο σε πράγματα που τους ενδιαφέρουν, να εστιάσουν σε πράγματα που μπορούν να τα κάνουν και σε πράγματα που ξέρουν ότι θα είναι σωστά. Ή αν θέλεις, η αφύπνιση είναι και ένα πράγμα, ας το πούμε, ας το ξαναδούμε το θέμα. Μάλιστα. Ας το ξαναδούμε το θέμα, να είναι αφυπνισμένοι. Δεν είναι κακό, ωραία καρτούλα είναι. Έτσι, παρθένει. Αυτός σου λέει ότι περνάς μέσα από κάποιες δυσκολίες, αλλά αυτό μπορεί να σε αφυπνίσει γιατί μπροστά σου ανοίγεται δρόμος και φαίνεται και ένα πολύ ωραίο φεγγάρι, έτσι όπως φαίνεται και στην κάρτα εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Ναι, τέλεια. Τέλεια, ναι. Πάμε στους Παρθένους. Στους Παρθένους. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες, επειδή οι Παρθένοι είναι από τα ζώδια που σε σχετικές γραμμές είναι λίγο low profile, δηλαδή μπορεί να ακούνε πράγματα και να λένε εντάξει δεν πειράζει, μην μιλήσω τώρα, εντάξει δεν πειράζει μωρά, ας το πει και αυτό. Υπάρχουν όμως κάποιες καταστάσεις που όχι μόνο δεν μπορείς να μιλήσεις, πρέπει και επιβάλλεται να μιλήσεις, γιατί παρεμβαίνουν κάποιοι άλλοι και μπορούν να σε αποπροσανατολίσουν. Όπως είδες μέχρι τώρα, υπάρχει πολύ αποπροσανατολισμός και σε γενικά σε όλα τα ζώδια που λέω διπλό τσεκάρετε, φτιάχτε τα, κάντε τα. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα θα πρέπει και να μιλήσουν και να το δούνε με κάποια διπλωματία όλο αυτό και αν θέλουν να μιλήσουν, να χρησιμοποιήσουν τη διπλωματία που, εντάξει, μπορεί να μην το κάνουν, να μην το έχουν σαν ζώδια, αλλά να πάρουν το λόγο τον δικό τους, να ακουστούν αυτοί πια, να ακουστεί η φωνή τους. Αν όντως συμφωνούν με αυτά που τους λένε ή τους βάζουν λόγια στο τι θα κάνουν. Τους λένε δηλαδή θα πας εκεί, λένε ναι, εντάξει. Να πάρουν λίγο τα ηνία λοιπόν επάνω τους. Ας το σπάσουν λίγο αυτό με διπλωματικό τρόπο, ας πούνε ότι okay, δεν θέλω να παρεμβαίνεις άλλο στη ζωή μου π.χ. Προσοχή λοιπόν σε αυτές τις πιέσεις των άλλων, αντιδράστε, πείτε τη γνώμη σας. Επίσης προσοχή σε σχέσεις σε οικονομικά, προσοχή, σε φιλικά, σε συναισθηματικές σχέσεις. Μην πιέζεστε γιατί θα εκραγείτε στο τέλος. Και επίσης προσοχή σε παρέες. Δηλαδή αν θέλετε να βγείτε έξω και σας πιέζουν, ενώ εσείς μπορείτε να μην θέλετε να βγείτε και μπορεί να βγείτε και να μην περάσετε καλά. Οπότε προσοχή στις παρέες που επιλέγετε για να περάσετε καλά κι εσείς σαν άνθρωποι. Γιατί μπορεί και να μην σας βγει σε καλό, με την έννοια να σας βγει ξινό. Τέλεια. Να τραβήξουμε και καρτούλα για τα παρθενάκια μας. Να τραβήξουμε και την καρτούλα τους. Το blessed side. Το λοιπόν, οποίο... εδώ σου λέει ότι υπάρχει συνέστημα, υπάρχει όμως και γείωση, υπάρχει και γείωση και κοιτάς μπροστά. Οπότε, κοίτα μπροστά, θα σου έρθουν τα καλά, είσαι ευλογημένος, δηλαδή προς τα εκεί που πηγαίνεις, προς τα εκεί που κοιτάς, είναι πραγματικά η σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Οπότε, είναι και αυτό που είπα προηγουμένως, μην ακούς τις σιρήνες, κοίτα το δικό σου, αυτό που θες να πας, διότι προς τα εκεί πρέπει να πας. Έτσι. Συνεχίζουμε, Σκορπιοί.
Όχι, ζυγή. Α, ζυγή, συγγνώμη. Ναι. Βιάζομαι εγώ. Βιάζομαι. Ξέρεις τι, γυρίσα στο στούντιο και έχω την πίεση του χρόνου ξαφνικά. Ωραία. Τα λέω σύντομα. Ναι. Η καθημερινότητα είναι αυτή που πιέζει και είναι λίγο πιεστική και ρευστή για τους ζυγούς μας. Προσοχή πάντα σε μικροπροβληματάκια. Μπορεί και να κάνουμε και ένα check-up υγείας και να, όχι τίποτα σοβαρό, απλώς να τα βάλουμε σε μία σειρά και να το προσέξουμε, δηλαδή να μην τα αφήνουμε για παραπέρα. Επίσης, προσοχή σε συνεργασίες κάθε είδους. Προσοχή στα μηχανήματα, σε χειρισμούς μηχανημάτων και τα λοιπά, στην κουζίνα, στο γενικά έξω, κάτι που χειρίζονται από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο δηλαδή. Επίσης, προσοχή σε μετακινήσεις, όπως είπα και σε άλλα ζώδια, γιατί μπορεί να, λόγω αφηρημάδας, να ξεχάσουμε κάτι και να μην το έχουμε προσέξει κτλ. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια επιπλέον προσοχή σε συμφωνίες και σε επαγγελματικά σχέδια που μπορεί να δημιουργήσουν κάποιες περίεργες καταστάσεις που δεν θα είναι καλό για μας, δεν θα είναι καλό για τους ζυγούς, δεν θα τους κάνει, ας πούμε, θα τους βάλει σε δύσκολες καταστάσεις, ενώ δεν το θέλουμε αυτό. Και ας τραβήξουμε μια καρτούλα, να δούμε τι λένε και εδώ τα όρακλ. Και έχουμε το Shadow Treasures, που σημαίνει ότι... Είναι κάπου κρυμμένη. Κρυμμένη θησαυρή. Μέσα σε όλο αυτό τον προβληματισμό, τη ρευστότητα που υπάρχει αυτή την εποχή που δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τι κάνουμε, που είμαστε, γιατί είμαστε και τι θα γίνει παρακάτω, υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί που αν κάνουμε λίγο υπομονή και με τη διπλωματία του ζυγού θα τους βρει και πραγματικά θα το ευχαριστηθεί και ο ίδιος. Οπότε προσοχή, διπλωματία και υπομονή. Τέλεια. Πάμε στους Σκορπιούς. Λοιπόν, οι Σκορπιοί εδώ αυτή την εβδομάδα έχουν μια τάση για έλλειψη ικανοποίησης σε γενικές γραμμές. Δεν τα βρίσκουν με τον εαυτό τους, κάτι τους λείπει, κάτι δεν πάει καλά. Γενικά έχουν το ανικανοποίητο. Προσοχή στα οικονομικά και θα το λέω πάντα, γιατί είναι ένα θεματάκι αυτές τις μέρες και σε γενικές γραμμές. Όχι περιττές δαπάνες, όχι επενδύσεις. Προσοχή και διπλό τσεκαρίσματα σε ό,τι μας λένε. Επίσης, φιλικές, επαγγελματικές και άλλες σχέσεις, και εκεί προσοχή το πώς μιλάτε και τι σημασία δίνετε κτλ. Επίσης, μια προσοχή προς το τέλος της εβδομάδας σε θέματα υγείας και προσοχή αν κάποιοι έχουν θέματα με τζόγο, τους αρέσει ο τζόγος, προσοχή εκεί γιατί μπορεί να χάσουν κάποια ποσά. Μάλιστα. Ανοίγουν και από Δευτέρα και επίσημα, ναι, έτσι, τα καζίνο, καζίνο του ΟΠΑΠ, καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε προσοχή εκεί, παιδιά, γιατί μπορεί να κερδίσετε 10 και να χάσετε 1000. Τραβάμε καρτούλα. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μας λέει ότι βγαίνει το Grace και μας λέει ότι θα πρέπει με μία έτσι... να το πω, με μία υπομονή και με μία έτσι επιμονή θα μας έρθουν τα καλά πράγματα και εδώ έχουμε μία, γιατί έχουμε μία γυναίκα έτσι που έχει το χέρι της σε ένα πολύ ωραίο πίσω ολάνθιστο περιβάλλον, οπότε σου λέει είναι σαν να πλώνει το χέρι προς το καλό, ακόμα δεν έχει έρθει, αλλά πλώνει το χέρι στο καλό, το οποίο θα έρθει. Εντάξει. Πολύ ωραία. Το Ξώτες, η έκλειψη πάνω τους... Ήτανε. Τώρα. Ναι. Ήτανε χθες, στη 15η μοίρα, Παρασκευή. Λοιπόν, εντάξει, είναι μία-δυο μέρες παίζουν, έτσι, πάνω κάτω. Εντάξει, η πίεση υπάρχει από πολλά πράγματα, γιατί θέλουν να αλλάξουν οι τοξότες και πολλά πράγματα, αλλά γενικά πιέζονται, δεν τους έρχονται όπως θα θέλουν τα πράγματα. Και εκεί πέρα πάνω θα υπάρχουν νεύρα. Επίσης και με την οικογένεια και με το σπίτι, αλλαγές στην οικογένεια, στο σπίτι, στους ανθρώπους, νεύρα, πίεση κτλ. Πράγματα που δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ και σε πράγματα που θέλετε να αλλάξετε, γιατί θα θέλετε να αλλάξετε, από μετακομίσεις, από αλλαγές σπιτιών,
Όλα αυτά όμως, αν πρέπει να γίνουν, γιατί κάποια πρέπει να γίνουν, άσχετα αν εμείς ή θέλουμε ή δεν θέλουμε, να είναι καλά οργανωμένα αυτό στην οργάνωση. Στο τώρα, στο τέλος της εβδομάδας, προσοχή σε πρακτικά θέματα μέσα στο χώρο του σπιτιού. Εντάξει, γιατί μπορεί να χαλάσουν κάποια πράγματα, υδραυλικά, ηλεκτρικά κτλ. Να ξεχάσουν κάτι, ξέρω εγώ, και να γίνει και κάτι. Προσοχή, μην φεύγετε και τα αφήνετε. Λοιπόν, ναι. Και γενικά δεν έχουν και πολύ όρεξη, να το πω, αυτή την εβδομάδα. Νιώθουν μια ατονία και ότι γενικά δεν τους πάνε τα πράγματα καλά. Τώρα τι να πούμε, γενικά δεν πάνε και όπως θέλουμε δεν πάνε, αλλά το παλεύουμε, παιδιά. Έτσι. Τράβα καλή κάρτα, μήπως και τους γλυκάνουμε λιγάκι τους ανθρώπους. Τώρα. Λοιπόν, έχουμε το practical intuition. Κοίτα πώς, κοίταξε. Κοίτα πώς βγαίνει. Το practical, δηλαδή το practical intuition σου λέει ότι δώσε μεγαλύτερη προσοχή. Έχεις δηλαδή μία ενσυναίσθηση, να το πω έτσι, μία από μέσα σου βγαίνει, να δώσεις περισσότερη σημασία σε πράγματα, στα πρακτικά πράγματα της ζωής σου. Δηλαδή, δώσε περισσότερη σημασία σε στα απτά πράγματα. Ναι, καλό είναι και το feeling. Καλό είναι και ότι μπορεί να μην αισθάνεσαι καλά και αυτά, αλλά στην ουσία του θέματος να είμαστε στο τώρα, γειωμένοι, πρακτικοί, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ καιρή. Λοιπόν, οι εγώ καιροί, εντάξει, που περάσανε και πολλά πράγματα και περνάνε για λίγο ακόμα, έχουν μια φάση δυσκολία σε επαφές, στην επικοινωνία τους και σε άλλα πράγματα, όμως περνάνε αυτά παιδιά. Ξέρω ότι έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, γενικά όλος ο παρορμητικός σταυρός, αλλά και εγώ κύριε πιο πολύ. Τελειώνουν αυτά, αλλά αυτή την εβδομάδα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Προσοχή, τι λέτε, τι κάνετε, μήπως παρεξηγηθείτε, μήπως σας παρεξηγήσουνε. Μικροατυχηματάκια επίσης, σε προσοχή και γενικά στο δρόμο. Προσοχή να παίρνετε κάποιες βιταμίνες, γιατί μπορεί να νιώσετε και λίγο εξαντλημένοι κτλ. Προσοχή, όχι πολύ φαγητό, όχι πολύ ποτό, γιατί θα υπάρχει αυτή η τάση. Η τάση να ξεφύγουνε. Να ξεφύγουνε και από αυτές τις δυσκολίες και από αυτό το ανικανοποίητο που νιώσουνε. Και ότι πραγματικά όμως έχουν περάσει και πάρα πολλά, δεν είναι. Αλλά θέλει τώρα μια προσοχή, μην το ρίξουν εκεί. Στο φαγητό, στο ποτό και στα άλλα όλα θεματάκια. Και να παίρνουν τακτικά τις βιταμίνες τους, να μην νιώθουν οργανικά εξαντλημένοι. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια προσοχή στις μετακινήσεις, όπως λέω, και όπως λέω πάντα, δηλαδή σε όλους, όπως θα κατάλαβες κι εσύ. Και επίσης και σε λόγια και σε παρεξηγήσεις, και εσείς να μην πείτε και οι άλλοι να σας πούνε και να μην έχετε ένα τέτοιο αλυσβερίσει. Και σε πρακτικά θέματα μέσα στο σπίτι, γιατί μπορεί να συμβούν και εκεί πέρα κάποια θεματάκια, όπως είπα, με αφηρημάδα, ας πούμε, ξέχασα το ηλεκτρικό, την βρύση ανοιχτή. Ατυχηματάκια. Δύσκολος ο Ιούνις, Μαρινάκη. Έλεγα μετά την έκλειψη λίγο σιγά σιγά κάπως, αλλά... Δύο έκλειψεις, έτσι. Δύο, ναι. Λοιπόν, θέλω κάρτα προστασίας για τους εγώ καιρούς να τραβήξεις. Δεν ξέρω πώς θα το κάνεις. Είναι μια καταπληκτική. Understanding. Κατανόηση. Λοιπόν, κατανόηση και καταλάβετε εσάς και τους άλλους. Έτσι. Δηλαδή προσπαθήστε να μην παρεξηγηθείτε και να μην πείτε λόγια που θα σας παρεξηγήσουν και ή θα παρεξηγηθείτε εσείς. Οπότε καταλάβετε εσάς πρώτα, εσάς, το μέσα σας, καταλάβετε την ιδιοσυγκρασία σας, καταλάβετε και τα πράγματα που γίνονται για λίγο ακόμα, τουλάχιστον που θα είναι λίγο στριμωγμένα. Καταλάβετε το και κάντε τις αναλογικές κινήσεις και την υπομονή. Πάμε γρήγορα στους υδροχώους και στους ηχθείς. Ναι. Λοιπόν, οι υδροχώοι έχουν μία διάθεση να περάσουν καλά, να δαπανίσουν χρήματα, που αυτό δεν είναι κακό γιατί τους φτιάχνει και τη διάθεση. Όμως, όχι σπατάλες αυτή την εποχή και το έχω πει σε όλους. Όχι επενδύσεις, όχι πολλά περιττά έξοδα, διαχείριση και προσοχή στα οικονομικά, γιατί μπορεί να γίνουν λάθη, να φέρουν μπλεξίματα. Επίσης, ίσως να τους πιάσουν και κάποιες φοβίες, ίσως με λόγο ή και χωρίς λόγο,
και να, να παρασυρθούν και να λειτουργήσουν χωρίς να, χωρίς να σκεφτούν πράγματα. Οπότε και εκεί πέρα χρειάζεται προσοχή. Έτσι, να μην λειτουργήσουν με αυτήν την φοβία, με φοβία σε κάποια θέματα τους. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά, γιατί μπορεί να παρασυρθούν και να κάνουν άλλα διάλογο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και την καρτούλα. Για τους υδροχώους μας. Που βγαίνει πάλι το Shadow Treasure, ότι όταν θα ψάξεις, θα βρεις μέσα στις σκιές του εαυτού σου, μέσα στις φοβίες σου ίσως, θα βρεις κρυμμένους θησαυρούς, που μπορεί να είναι και πραγματικοί θησαυροί, μπορεί να είναι, και σε, μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί όμως να είναι και διάφορα συναισθήματα που εσύ πραγματικά δεν ήξερες ότι τα έχεις. Μάλιστα, μπράβο. Shadow Treasure. Είναι κάπου σκρυμμένα όλα αυτά, αλλά είναι πραγματικοί θησαυροί που θα τους βρεις. Και πάμε και στο τελευταίο ζώδιο, τους ιχθύς. Οι ιχθύς έχουν μια παραπάνω εσωτερική ένταση αυτή την εβδομάδα, κυρίως. Αγχώνονται πάρα πολύ για τα οικονομικά. Τα πράγματα τα θέλουν να τους πάνε προς μια κατεύθυνση, δεν τους πάνε έτσι όπως θέλουν και γι' αυτό έχουν νεύρα, έχουν έτσι μια εσωτερική έτσι, ανακατοσούρα θα το έλεγα. Και αυτό τους βγαίνει και προς τα έξω, μπορεί να τσακώνονται, μπορεί και να μην το επικοινωνούν αυτό καλά. Οπότε εκεί θα το προσέξουν, να μην τους φταίνε όλοι οι άλλοι άνθρωποι, να μην τους φταίνε οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, ο πατέρας τους, η μάνα τους, το επαγγελματικό τους περιβάλλον, να τα βρούνε λιγάκι εκεί, να το προσέξουν αυτό με τα θέματα με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, καλά τα λες. Μπαίνουν σε μια φάση έτσι απογοήτευσης, γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό. Το μπέρδεμα και καλό θα είναι να κοιτάξουν το ψυχολογικό τους. Προσοχή λοιπόν στο σπίτι, στα οικεία πρόσωπα και στο τέλος της εβδομάδας ιδιαίτερη προσοχή στο πώς διαχειρίζονται κάποια θέματα και ιδίως τα οικονομικά, γιατί μπορεί από κάποια λάθη που μπορεί να κάνουν και λόγω του εκνευρισμού που θα έχουν να έχουν και κάποιες απώλειες. Γιατί μπορεί να νιώθουν περισσότερο ανασφάλεια και να κάνουν λάθη γι' αυτό. Λοιπόν, να τους τραβεί. Χαρακτηριστική η ανασφάλεια για τους ιχθύς. Παρόλο που είναι ρομαντικά, που είναι έτσι, σε γενικές γραμμές είναι μία εδώ και μία εκεί οι ιχθύς. Δεν πατάνε ποτέ στο έδαφος. Ο ένας τους ο εαυτός είναι απάνω και ο άλλος είναι κάτω. Ποτέ δεν θα μπορέσουν να είναι σε ένα, να σε μαζευτούν. Πάμε, καρτούλα για τους ιχθύς και μπόνους συμβουλή παρακαλώ. Λοιπόν, τους βγήκε το Divine Protection. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, προστασία από το σύμπαν. Αλλά σύν Αθηνά και χειρακίνη. Έτσι. Και τους αρχαίους μας προγόνους. Έχετε την προστασία από το σύμπαν, όμως κοιτάξτε και λίγο τους δαίμονές σας. Αυτές τις φοβίες που βγαίνουν από μέσα σας και σας κάνουν να μην κάνετε τα δικά σας τουλάχιστον άτομα, να το λέω και έτσι με πιο απλό τρόπο, να μην περνάνε καλά μαζί σας και είναι και θέμα δικό σας. Έτσι. Είναι ότι εσείς το κάνετε αυτό. Τέλεια. Μαρινάκη, συμβουλή ομορφιάς για να δώσουμε τη σκυτάλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Φτάσαμε. Βέβαια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα πω, μια μάσκα. Ναι. Μια μάσκα πολύ ωραία, αναζωογονητική και καθαριστική, που είναι και πάρα πολύ εύκολη. Θα πάρουμε ή σκόνη ή πράσινο άργυλο από τα βιολογικά καταστήματα ή από εκεί που πουλάνε πράσινο άργυλο, που το βρίσκεις παντού ακόμα και σε ενημερωμένο σούπερ μάρκετ. Μία κουταλιά λοιπόν σε πράσινο άργυλο της σούπας, θα βάλουμε λίγο ανθόνερο, μία κουταλιά ανθόνερο, θα το ανακατέψουμε και με ένα κουταλάκι χυμό πορτοκάλι ή αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και άλλο φρούτο, αλλά το πορτοκάλι είναι πολύ ωραίο και βάζουμε και μισή λιωμένη όριμη μπανάνα. Τα ανακατεύουμε όλα πολύ καλά, αυτά το κάνουμε έτσι μια πάστα, την απλώνουμε σε όλο το δέρμα για 15-20 λεπτάκια και σιγά σιγά μετά αφού αυτό θα τσιτώσει το δέρμα μας, θα στεγνώσει με χλιαρό νερό, σιγά 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 το ξεπλένουμε και βάζουμε την κρεμούλα μας, την ενυδατική ή τη βραδινή, αν το κάνουμε βράδυ και θέλουμε μετά να πάμε ωραία για ύπνο. Τέλεια. Για συμβουλές λοιπόν γύρω από την ομορφιά μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία της Μαρίας Μαρίνα Σαραφημίδου, «Μαγειρεύω καλλιτικά». Το «Μαγειρεύω καλλιτικά» και το «Ώρα να αλλάξει», βέβαια. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
να τα παραγγείλουν ή και να με βρούνε και να με ρωτήσουν και στο. Έχω και τους λογαριασμούς μου και στο Instagram Μαρίνα Σεραφιμίδου. Μαρίνα Σεραφιμίδου και στο YouTube με τα βίντεό μου. Μαγειρεύω καλλιτικά τη σελίδα μου στο Facebook, που έχω και τηλέφωνα και μπορούν να με ρωτήσουν ό,τι θέλουν ή να μου γράψουν. Τέλεια. Μαρινάκι μου. Φιλιά πολλά. Καλό τριήμερο. Επίσης αγάπη μου, να είμαστε καλά. Έτσι.